Λοιπόν, εδώ στο Δήμο Θεμελιωδών Λουτρών με τον κύριο Σαββιδάκη, τον δημιουργό της σημερινής έκθεσης. Πείτε μας έτσι δύο λόγια, πόσο θα διαρκέσει η έκθεση και λίγα λόγια έτσι για την έκθεση. Πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη χαρά και την τιμή στο χώρο αυτό, στο χώρο εδώ του Δήμου, του Μουσείου, ας πούμε, να κάνω την έκθεση. Η έκθεση αφορά το όνειρο, ένα απόσταγμα από το όνειρο, γιατί ο καθένας μας τι μπορεί να φανταστεί, τι μπορεί να αισθανθεί, τι έχει δει. Η θεματολογία παίζεται κυρίως με την αρχαία ελληνική γραμματεία, με τις Ιάδες, τις Νηριίδες. Βέβαια, με χαρά, επειδή με φιλοξενείτε κι εσείς, ήθελα να τιμήσω κι εγώ με ευγνωμοσύνη τα Τρίκαλα και έχω κάνει το πίνακα εκείνον εκεί με τον Τσιτσάνη, τον Ασκληπιό και τον Μητροπάνο. Τους λέω θεραπευτές, διότι όπως έχω φτιάξει μια μαντινάδα που λέω ότι συνθέτες και τραγουδιστές τα Τρίκαλα θα βγάζουν να μας εφραίνουν την ψυχή, να μας διασκεδάζουν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και έτσι λοιπόν, ναι, στις άλλες αίθουσες έχω και έργα που αφορούν με την μορφοποίηση της ύλης, οι άλλες πιο πέρα οι αίθουσες. Θα τις δείξουμε, ναι. Ναι, τη μορφοποίηση της ύλης, που μορφοποιείται ανάλογα με την εσωτερικές δυνάμεις τις οποίες έχει και εξωτερικούς παράγοντες. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Στο μέλλον έτσι θα έχει κάτι στο μυαλό, άλλο που σχεδιάζεται. Φυσικά πάντοτε κοιτάζουμε να κάνουμε κάτι καινούριο, ναι, για να οι φίλοι μας να χαίρονται περισσότερο. Έτσι, ωραία. Προσπαθούμε. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 24 του μηνός Οκτωβρίου, ωραία, 2021. Ωραία. Και εσείς πότε θα είστε εδώ έτσι για να μα θέλει κάποιος να μιλήσει? Εγώ θα είμαι κατά βάση από τις 9 μέχρι τις 3 το πρωί και από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ. Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και με χαρά σας προσμένω να μοιραστούμε μαζί και να ακούσω και τις κριτικές και τις εντυπώσεις σας. Να είστε καλά.